Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας www.corbos.gr. Σήμερα θα κάνουμε το review για την καινούργια οθόνη της Kenwood, όπου είναι η DMX7018BTS. Συγκεκριμένα θα δείξουμε το CarPlay στην αρχή. Πρώτα απ' όλα, για να μπούμε στο CarPlay πρέπει να έχουμε συνδέσει το κινητό μας στη θύρα φόρτισης. Οπότε αμέσως μπαίνω στο CarPlay και βλέπω το τηλέφωνό μου. Who do you want to call? Corbos Sound Station. Calling Sound Station. Work. Τέλεια, πολύ ωραία. Ανοίγοντας την εφαρμογή Google Maps μέσω του CarPlay, μας βγάζει κατευθείαν το Navigation. Οπότε βλέπω κατευθείαν στο κινητό μου αμέσως, το χάρτη, αλλά και στην οθόνη επίσης το ίδιο. Τώρα εγώ μπορώ να πατήσω πάνω στην μπάρα αναζήτησης και να γράψω κάποια διεύθυνση. Επίσης μπορώ να αναζητήσω μία διεύθυνση μέσω μικροφόνου. Οπότε πατάω μία στην οθόνη και πατάω μετά κάτω δεξιά στο μικροφωνάκι. Athens Metro Mall. Και πατάω μετάβαση για να πάω στον προορισμό μου. Ωραία. Τέλεια. Επίσης έχω τις πληροφορίες διαδρομής στο κινητό μου. Πάμε στα μηνύματα. Μπορώ να πατήσω πάνω δεξιά το εικονίδιο και με το που το πατήσω η οθόνη θα μου πει σε ποιον χρήστη θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Who do you want to send it to? Ράντι Αλμπερτσίνι. Which one? Spitty, Randy Albertsini or Randy Albertsini Spitty? Και διαλέγουμε το τηλέφωνο. Which phone number for Randy Albertsini? Mobile plus 30699 or mobile number 31? Ενδιαφέρον. What do you want to say? Hello. Your message to Randy Alberts and he says hello. Ready to send it? Και αν πατήσω το κουμπάκι αυτό θα μπορώ να το στείλω. Αλλά εμείς δεν θα το κάνουμε, δεν χρειάζεται. Οπότε πατάμε ακύρωση. Ωραία. Με το πατήσω home με πάει κατευθείαν στο μενού της Kenwood, αλλιώς Google Maps. Και επίσης μπορώ να πάω στο Apple Maps, όπου είναι ακριβώς επάνω από το Google Maps. Και με τον ίδιο τρόπο όπως και στο Google Maps μπορώ να πάω σε μια συγκεκριμένη διαδρομή. Κατευθείαν μπαίνω στην οθόνη και βλέπω ημερομηνία και ώρα, το ραδιόφωνο μου. Επίσης έχουμε βάλει αντάπτορα όπου μπορούμε να δυναμώσουμε από τα χειριστήρια δαιμονιού.